να υποστηρίξει τον συνάδελφό του στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το περιστατικό με τη σύγκρουση δικύκλου με περιπολικό που οδήγησε στον τραυματισμό των αναβατών της μοτοσικλέτας, έσπευσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κερκύρας Νίκος Μποζίκης. Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσας στο ύψος του Ντιελάς, όταν η μοτοσικλέτα με οδηγό και συνεπιβάτη νεαρούς 20 ετών έπεσε πάνω στο περιπολικό της αστυνομίας που είχε κλείσει το δρόμο. Οι αναβάτες του δικύκλου τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Και ενώ οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί μονταρισμένο βίντεο του τροχαίου διάρκειας μερικών δευτερολέπτων που δείχνει ότι η μοτοσικλέτα κινούταν με 40 χιλιόμετρα και συνάντησε φράγμα μπροστά της, το όχημα της αστυνομίας. Όμως, ο κύριος Μποζίκης εξηγεί ότι οι δύο μοτοσικλέτες που κινούνταν με κατεύθυνση προς την πόλη δεν σταμάτησαν όταν το φανάρι ήταν κόκκινο, ενώ συμμετείχαν σε αυτοσχέδιους αγώνες, τους οποίους ο συναδελφός του ενήργησε προκειμένου να τους αποτρέψει. Σημείωσε επίσης ότι το δημοσιευμένο βίντεο είναι παραπλανητικό γιατί δείχνει μόνο τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση. Όμως νωρίτερα οι μηχανές είχαν αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, στη συνέχεια φρέναραν και πάντως συμμετείχαν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας. Το όχημα της τροχέας βρισκόταν σε συγκεκριμένο σημείο, σε συγκεκριμένο χώρο, σε συγκεκριμένη περιοχή, προκειμένου να αποτρέψει αυτοσχέδιους αγώνες με μοτοσικλέτες, με μηχανάκια. Υπήρχε συγκέντρωση κόσμου στο συγκεκριμένο σημείο, μάλιστα μιλάμε τώρα για το σημείο που είναι η στάση στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσας από το ρεύμα από Παλαιοκαστρίτσα προς Κέρκυρα. Το όχημα λοιπόν της αστυνομίας βρισκόταν σε αυτό το σημείο και εκεί ήταν συγκεντρωμένος κόσμος και παρακολουθούσε τους αυτοσχέδιους αγώνες που είχαν οργανώσει. Απέτρεψε λοιπόν αρχικά τους αγώνες η αστυνομία με την παρουσία της και μετά από λίγο άκουσαν από μακριά να πλησιάζουν δύο μηχανάκια με μεγάλη ταχύτητα και με θόρυβο και προσπάθησε προφανώς να ακινητοποιήσει τα οχήματα αυτά. Ούτως ή άλλως είχε ανάψει ερυθρό σηματοδότης. Πράγμα που σημαίνει ότι τα δύο δίκυκλα που κινούνταν από το ρεύμα προς Κέρκυρα θα έπρεπε στον ερυθρό σηματοδότη που είναι το φανάρι του Ντιελάς να ακινητοποιηθούν στον ερυθρό. Πράγμα που δεν έκαναν τα δύο δίκυκλα. Το όχημα, σας είπα, ήταν στο σημείο που ήταν η στάση. Άρα μιλάμε για μια απόσταση από το σηματοδότη έως το σημείο της σύγκρουσης πάνω από 30 με 50 μέτρα. Αν η ταχύτητα των δύο οχημάτων ήταν με 40 χιλιόμετρα, θα είχαν ακινητοποιηθεί και δεν θα υπήρχε σύγκρουση. Άρα ήταν πολύ παραπάνω από τα 40 χιλιόμετρα που δείχνουν εκείνη την ώρα στο βίντεο. Το όριο ταχύτητα στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσα είναι 70. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και ακριβείς, το βίντεο το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα τμήμα της όλης πορείας των δίκυκλων οχημάτων που ξεκίνησαν από την αρχή για να κάνουν αυτοσχέδιους αγώνες. Γιατί υπάρχουν και άλλα βίντεο στην περιοχή, μιλήσαμε πολίτες με επιχειρήσεις της περιοχής που έχουν καταγράψει την πορεία των οχημάτων και φαίνεται τα οχήματα αυτά να περιβιάζουν συνεχόμενους ερυθρούς σηματοδότες. Πράγμα που καταδεικνύει ότι πρόκειται για αυτοσχέδιους αγώνες μεταξύ των δύο οχημάτων. Ο οδηγός του οχήματος επίσης δεν φόραγε προστατευτικό κράνος. Μόνος είναι ο οδηγός φορούσε. Το όχημα πρώτα απ' όλα της αστυνομίας ήταν σχεδόν κάθετα στο δρόμο, όπως φαίνεται στο βίντεο, με αναμένο το φάρο. Αν εκεί στο σημείο υπήρχε ένας τραυματίας ξαπλωμένος στο δρόμο, δεν θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να τον προστατέψει η αστυνομία. Εκεί υπήρχαν πολίτες που παρακολουθούσαν τους αγώνες. Αν αυτοί με την ταχύτητα που είχαν πέφτουν πάνω τους πολίτες και υπήρχε ένας τραυματισμός ή ένας θάνατος, να φουγκραστείτε τις απόψεις της κοινωνίας της περιοχής. Αυτοί έχουν χάσει τον ύπνο τους. Έχουν καιρό να κοιμηθούν με ηρεμία, γιατί κάθε βράδυ περνάνε χωρίς εξατμίσεις τα μηχανάκια. Κάνουν αγώνες. Και να ξέρετε, και το τονίζω αυτό που λέω, θα κινηθούμε σαν ένωση νομικά κατά όλων αυτών των οποίων με χυδαίο τρόπο έβρισαν τους δύο συναδέλφους μας, με πολύ χυδαίο τρόπο, και κατά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανέρτησαν φωτογραφικό υλικό των δύο συναδέλφων μας.